καλέσω στο βήμα τον κύριο Δάσιο για την τελευταία ομιλία, τους πρωτοπόρους στο American Engineering στην Πάτρα αλλά και στην Ελλάδα. Οπότε δεν έχεις ούτε την πηγή εντοπισμένη.
η πηγή διαγείρεται με τις λειτουργίες που θέλεις κάθε φορά να κάνεις. Λοιπόν, για να σας δώσω μια εκτίμηση του πλήθους αυτών των νευρώνων, γιατί λέμε νούμερα 10 στην 5η, 10 στην 6η κτλ. Και τελικά είναι ένα μικρό νούμερο σε κάποιον εκθέτη. Να σας δώσω την εξής εκτίμηση. Οι νευρώνες, τα νευρικά κύτταρα έχουν διαστάσεις σε ολόκληρο το σώμα μεταξύ δεκάδων ή εκατοντάδων μικρών και φτάνουν μέχρι ορισμένους οι οποίοι έχουν άξονα πάνω από ένα μέτρο. Αυτοί είναι κυρίως αυτοί οι οποίοι ο πυρήνας τους εδράζεται στην κοντινική στιγμή και φτάνουν μέχρι στάκρα. Στάκρα των χεριών και των ποδιών. Λοιπόν, αν βάλουμε ένα μέσο μήκος ενός μιλιμέτρου, εντάξει, το 10 στην 11η σημαίνει ότι αν πάρουμε όλους αυτούς του ενός μιλιμέτρου και βάλουμε τον έναν δίπλα στον άλλον, κάνουμε 2,5 φορές το γύρο της γης. Είναι 2,5 φορές το μήκος του σημερινού. Αυτό δίνει μια εκτίμηση να πούμε πόσα, τι πολυπλοκότητα υπάρχει στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Λοιπόν, η φυσική του τώρα. Τώρα μιλήσαμε για τη δομή του, πάμε στη φυσική του. Αυτό είναι ένα αγωγικό υλικό. Έχει φλοιούς με διαφορετική αγωγικότητα ανάλογα με την αγωγικότητα του οστού, του δέρματος, του κεφαλονιδίου υγρού, της σκληράς μήνυκας και του καθεξής. Όλα. Και του εγκεφαλικού ιστού στο κέντρο. Αυτοί λοιπόν είναι διάφοροι φυγοί που έχουν διαφορετικές αγωγικότητες. Αλλά μην τον μπλέξουμε τώρα φυγή, ας πούμε ότι είναι ένα αγώγημο υλικό. Για κάποιο λόγο λοιπόν, σε κάποιο σημείο διεγείρεται ένας τέτοιος νευρώνας. Ένας τέτοιος νευρώνας δεν είναι αρκετός για να μετρηθεί απ' έξω το αποτέλεσμα. Αλλά συνήθως η τάξη μεγέθους της σύγχρονης διέγερσης νευρώνων είναι 10-4. Περίπου 10.000 νευρώνες συγχρόνως εντοπισμένοι σε μια περιοχή για να κάνουμε μια συγκεκριμένη δουλειά. Από μαθηματική σκοπιά δηλαδή, έχεις ένα δίπολο, ένα διπολικό ρεύμα το οποίο είναι ισοδύναμο με αυτή τη διέγερση σε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, τι γίνεται, μόλις τρέχει αυτό το ρεύμα, δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο, ολόκληρο το υπόλοιπο αγώγικο υλικό βρίσκεται μέσα σε αυτό το μαγνητικό πεδίο και ξεκινάει επαγγελματικό ρεύμα. Δηλαδή υπάρχει το πρωτεύον νευρονικό ρεύμα και υπάρχει στη συνέχεια αυτό το επαγγελματικό ρεύμα που έρχεται από αυτό. Οποιαδήποτε μέτρηση κάνεις εσύ της ηλεκτρομαγνητικής δραστηριότητας εκτός εγκεφάλου είναι απόρρια και των δύο. Και του επαγγελματικού και του πρωτεύοντος νευρονικού ρεύματος. Όλη η δυσκολία λοιπόν οφείλεται εκεί. Πώς θα απομονώσεις τι έρχεται από το επαγωγικό για να ξέρεις ποια ήταν η πηγή του νευρονικού. Αυτό το επαγωγικό ρεύμα είναι άμεσα εξαρτώμενο από τη γεωμετρία του εγκεφάλου. Και είναι πολύ δύσκολο να το εντοπίσεις. Δύο πράγματα, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες τώρα γιατί είναι μια ειδική περίπτωση των εξώσεων του Maxwell που περιγράφεις, αλλά δύο πράγματα συμβαίνουν. Μπορούν να συμβούν. Πρώτα απ' όλα να μετρήσεις το ηλεκτρικό δυναμικό στην επιφάνεια του κρανίου και αυτό αποτελεί το ηλεκτροκεφαλογράφημα ή να μετρήσεις τη μαγνητική ροή σε μια απόσταση 3 έως 5 πόντων μακριά από το κρανίο με το SQUID. Το SQUID είναι τα αρχικά από το Superconductive Quantum Interference Device και είναι το πιο ευαίσθητο όργανο που έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος και είναι στα όρια που μπορεί να κατασκευάσει πιο ευαίσθητο. Γιατί η ευαισθησία, η ενεργειακή του ευαισθησία είναι περίπου 1,5 βάντο. Είναι φτιάξει ένα ρόλο να μετράει μισό βάντο. Οπότε είναι στο κλαδικό όριο η αυτή. Από την άλλη μεριά, για να το διατηρήσει όλους τους μετρητές σε θερμοκρασίες που μπορεί να ισχύει η υπεραγωγικότητα, το κάνει αυτό πάρα πολύ ακριβό. Υπάρχουν γύρω στα 20 τέτοια μηχανήματα σε όλο τον κόσμο και κοστίζει καθένα από αυτά 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Θα επανέλθω σε αυτό το πράγμα. Σε σχέση με το ηλεκτροκεφαλογράφημα που όλος ο μηχανισμός είναι 1.000 δολάρια, μάξιμο να πάρεις ένα τέτοιο όργανο. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές μέθοδοι εγκεφαλικών αντικονίσεων σήμερα. MRI, functional MRI, PET, SPECT και ούτω καθεξής. Για ποιο λόγο το ηλεκτρο και μαγνητοκεφαλογραφία είναι αυτές που εστιάζεται κανένας περισσότερο, γιατί αυτές έχουν χρονική ανάλυση 10^3 του σαντιμέντρου. Δηλαδή μπορούν να πιάσουν μεταβολές 1000 δευτερόλεπτο. Εντάξει. Αν λοιπόν κανένας μπορεί να σκεφτεί γρηγορότερα από 1000 σκέψεις το δευτερόλεπτο, δεν τον πιάνει από το ηλεκτροκεφαλογράφημα για τους υπόλοιπους. Αυτό αγγίζει. Ενώ τα άλλα αργούν πολύ περισσότερο, αλλά έχουν πολύ καλύτερες εικόνες. Κάτι πάντα έχει ένα τίμημα. Λοιπόν, ποια είναι τα μαθηματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει κανένας για αυτά
της ηλεκτροκεφαλογραφίας που σημαίνει να σου δώσω όλη τη γεωμετρία του εγκεφάλου και τη φυσική του εγκεφάλου, να σου πω σε ποιες περιοχές γίνεται η νευρολογική διέγεση και να πεις εσύ απ' έξω ποιο είναι το ηλεκτρικό δυναμικό που θα δημιουργηθεί. Ποιο είναι το αντίστοιχο ευθύ πρόβλημα της μαγνήτων εγκεφαλογραφίας. Ακριβώς πάλι το ίδιο να σου δώσω, αλλά να μετρήσεις εσύ να μου πεις απ' έξω ποια είναι η μαγνητική ροή που θα δημιουργηθεί. Αυτά τα δύο είναι στο επίπεδο της κατανόησης του φαινομένου για να φτάσουμε να πούμε σε εκείνο που είναι χρήσιμο. Και αυτό που είναι χρήσιμο είναι το αντίστροφο. Μετράω απ' έξω το ηλεκτρικό δυναμικό. Μπορείς να μου πεις πού ήταν εκείνο που διεγγέθηκε. Ποιοι νευρώνες διεγγεθήκαν σε ποια περιοχή. Και αντίστοιχα, μετράω απ' έξω τη μαγνητική ροή. Μπορείς να μου πεις σε ποια περιοχή υπήρχε διέγγεση. Τα δύο αντίστροφα προβλήματα, τα οποία είναι τα πιο σημαντικά, δεν έχουν μοναδική απάντηση. Και θα σας πω τώρα τι εννοώ με αυτό. Είναι προφανές ότι για τη μελέτη αυτών των προβλημάτων υπάρχουν χιλιάδες υπολογιστικά αποτελέσματα, αλλά εάν θέλεις να βρεις χαρακτηριστικά, δομικά χαρακτηριστικά και νόμους, θα πρέπει να καταφύγεις να βρεις αναλυτικές λύσεις, οι οποίες είναι πολύ πιο δύσκολες να γίνουν. Λοιπόν, ας μιλήσω λίγο για τα αποτελέσματα που αφορούν την μη μοναδικότητα. Από το 1853 ο Χέλμπορτς είχε δώσει ένα παράδειγμα ενός μιας αγώγινης σφαίρας και ενός προσανατολισμού ενός ρεύματος μέσα, το οποίο ενώ υπάρχει μέσα δραστηριότητα απ' έξω δεν καταγράφει τίποτα. Δεν βγαίνει τίποτα απ' έξω, ούτε ηλεκτρικό ούτε μαγνητικό πεδίο. Εντάξει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε δείξει αυτή τη δυνατότητα. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι δεν μπορεί να έχει μοναδικότητα στο αντίστροφο πρόβλημα. Γιατί όσο και καλά να έχει την πληροφορία απ' έξω, που θα εντοπίσουν το ρεύμα, αν αυτό το ρεύμα έχει και μία συνιστόσα από αυτές που δεν διαβάζουν απ' έξω, θα διδάξει πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, παρόλο λοιπόν που από το 1853 ήταν γνωστό ποιοτικά ότι δεν μπορεί να έχει μοναδικότητα στην επίλυση αυτού του προβλήματος, μόλις το 2003 και μετά αρχίσανε να παράγονται αποτελέσματα ποσοτικά. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί να το δει. Τι είναι εκείνο που δεν μπορεί να το δει. Ποιο κομμάτι του ρεύματος δεν το πιάνει με τις μετρήσεις. Ποιο το καταξίζει, εντάξει. Λοιπόν, εδώ δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο, ή μάλλον από τη δεκαετία του 80 και του 70, όπως ακούσατε, που αρχίσανε η ηλεκτρο- και μαγνητική εγκεφαλογραφία να ασχολείται με αυτά ο κόσμος, υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπήρχε το εξής. Υπήρχαν πολλοί που λέγανε και η ηλεκτροκεφαλογραφία και η μαγνητική εγκεφαλογραφία σου δίνουν την ίδια πληροφορία. Αντί λοιπόν να ξοδεύεις 3,5 εκατομμύρια δολάρια για να παίρνεις και πληροφορίες από τη μαγνητική εγκεφαλογραφία, καλά είναι να περιοριστείς και να κάνεις καλύτερη ανάλυση του σήματος που παίρνεις από την ηλεκτροκεφαλογραφία και να αποφύγεις το έξοδο. Ένας από τους λόγους που μαφιάρι που δεν έχει μπει η μαγνητοκεφαλογραφία παντού είναι λόγω του ότι πόσο ακριβό είναι το μηχάνημα. Τώρα πια. Λοιπόν, μετά από μια σειρά εργασιών που σας είπα, οι οποίες αναφέρονται από το 2003 και μετά, σήμερα ξέρουμε το εξής. Ότι αν μοντελοποιήσεις, σας είπα ότι όλα εξαρτώνται έντονα από τη γεωμετρία. Αν μοντελοποιήσεις τον εγκέφαλο με μια σφαίρα, τότε έχει αποδειχθεί μαθηματικά ότι το ρεύμα το οποίο σαν διάνυσμα έχει τρεις συνιστώσεις, και αυτές τις τρεις συνιστώσεις θα τις εμπλύεις ή σαν τρεις συνιστώσεις του ρεύματος ή με διάφορες μαθηματικές αναπαραστάσεις, σαν τρεις άλλες συναρτήσεις οι οποίες προέρχονται, είναι συνάρτηση των αναπαραστάσεων. Εν πάση περιπτώσει, είναι τριπλή η πληροφορία σε επίπεδο συναρτήσεων που προσπαθεί να βρει, ανεξάρτητα ποιες είναι αυτές. Λοιπόν, όταν είναι σφαίρα, έχει αποδειχθεί λοιπόν το εξής, ότι οποιαδήποτε πληροφορία σου δίνει η ηλεκτροκεφαλογραφία είναι ακριβώς αυτή που κάνει η μαγνητοκεφαλογραφία. Υπάρχει δηλαδή πλήρη συμπληρωματικότητα. Οτιδήποτε σου δίνει μία μέθοδος είναι αυτό που κάνει η άλλη. Και όταν πει, αν τα έχει και τα δύο, τότε τα ξέρει τα πάντα. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είπε κανένα ότι η συνιστόσα που σου δίνει από τη μαγνητοκεφαλογραφία την παίρνει ολόκληρη, μπορεί να πάρει από εκεί ένα κομμάτι μόνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει επικάλυση. Δεν υπάρχει πληροφορία που βγαίνει κατά έξω, η οποία είναι η ίδια πληροφορία στο ηλεκτρο και στο μαγνητοκεφαλογράφημα. Εντάξει. Λοιπόν, συγχρόνω μετά από 2 χρόνια περίπου, το 2009, αποδείχθηκε ότι εάν φύγει από τη σφαίρα, τότε από αυτές τις τρεις συναρτήσεις που ψάχνεις, η ηλεκτροκεφαλογραφία σου δίνει 2 από αυτές και η μαγνητοκεφαλογραφία για τις 3. Άρα υπάρχει επικάλυψη στις 2 τουλάχιστον. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να αποφύγει τελείως τη μαγνητοκεφαλογραφία. Δεν μπορεί να γλιτώσει δηλαδή τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια, αν πραγματικά να μην σε ενδιαφέρει η πλήρη ανάγνωση του εγκεφαλογραφήματος. Πού οφείλεται, αυτό εξηγεί κατά κάποιο τρόπο και πού οφειλόταν όλη
προηγουμένως. Διότι η θεωρητική λέγανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δίνει άλλη πληροφορία το μαγνήτο επιβαλλογράφημα, το ηλεκτρονικό επιβαλλογράφημα. Αυτό γιατί ήταν καθαρά συμπληρωματικό και έμεσα μπορεί να το βλέπανε στις πράξεις τους. Από την άλλη μεριά, αυτοί που κάνανε κλινικές έρευνες λέγανε επικαλύπτονται. Προφανώς επικαλύπτονται σε αυτούς, γιατί κατά τα δύο τρίτα επικαλύπτονται. Εντάξει. Άρα αυτό είναι το καθαρό τελικά. Το 1 τρίτο τουλάχιστον πληροφορία θα έρθει μόνο από τη μαγνητοεπιβαλλογραφία. Τέλος πάντων, υπάρχει συνέχεια και δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το θέμα. Το ακριβώς, δηλαδή, ποια κομμάτια μπορούν να ανακατασκευαστούν από πλήρη γνώση του ηλεκτρο- και του μαγνητοεπιβαλλογραφήματος. Πριν ολοκληρώσω για αυτό το θέμα και περάσω στον καρκίνο, ήθελα να πω το εξής. Εδώ υπάρχει και ένα φιλοσοφικό όριο όταν ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Διότι, τι πας να κάνεις, πας να καταλάβεις ένα μηχάνημα πώς λειτουργεί. Και τι χρησιμοποιείς να το καταλάβεις αυτό, το ίδιο το μηχάνημα. Βάζεις το μυαλό σου να σκεφτεί να καταλάβεις πώς λειτουργεί το μυαλό σου. Οπότε υπάρχει κάποιο φιλοσοφικό όριο, μια αυτογνωσία, το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει ποτέ. Εντάξει, σε μεγάλο βαθμό να πούμε, αυτά είναι και τα όρια που βάζει η ιατρική. Είναι σαν να παίρνει μια γάτα, μας χάρη και προσπάθησε να την κάνεις στην ιατρό. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτό το όριο. Από την άλλη μεριά όμως, είμαστε πολύ μακριά από το να μπλοκάρει αυτό το σύστημα και να μπαίνει σε άλλη πληροφορία. Είναι σε ενοικιακό στάδιο η κατανόηση του εγκεφάλου. Θα ήθελα να τελειώσω με μια αναφορά από τον Colin Blakemore, έναν νευροφυσιολόγο από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, ο οποίος σε ένα βιβλίο του, να πούμε, είχε γράψει το εξής. Το οποίο είναι μάλλον για αυτό που λέγαμε, το φιλοσοφικό πρόβλημα, ότι αν ο ανθρώπινος εγκέφαλος ήταν τόσο απλός να μπορούσαμε να το καταλάβουμε, θα είμαστε εμείς τόσο βλάκες και πάλι θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Εντάξει. Οπότε αυτή είναι το όριο που μπαίνει. Ας φύγουμε λοιπόν λίγο από εδώ πέρα και πάμε στους όγκους. Όπως σας είπα, με τους όγκους τα πράγματα είναι πολύ πιο θολά. Δεν γνωρίζουμε πλήρως τους μηχανισμούς της ανάπτυξης των όγκων και συνεπώς δεν γνωρίζουμε ούτε τη φυσική ούτε τα μαθηματικά. Αυτό ακριβώς οδηγεί σε πάρα πολλές ιδέες και σε πάρα πολλά μοντέλα. Η βιβλιογραφία σήμερα, αν ψάξει κανένα την βιβλιογραφία, υπάρχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο δημοσιευμένες εργασίες που αφορούν το περκίνο, 50.000 από τις οποίες αφορούν μαθηματικά μοντέλα για την εξέλιξή του. Εντάξει, υπάρχουν περίπου, θα έλεγα, γιατί κάθε μέρα βγαίνει κι άλλο, 30 μοντέλα διαφορετικά και ο καθένας προσπαθεί να επιβεβαιώσει, να επικαιροποιήσει δηλαδή το δικό του μοντέλο. Ένα από αυτά, το οποίο είναι το πιο βασικό από όλα, θα έλεγα, είναι ένα μοντέλο που έχει προτείνει στα δεκαετία του 70 ο Γκρίνσπαν, ο οποίος θεωρεί να έχουμε τον καρκίνο σαν ένα ασυμπίεστο ρευστό, το οποίο είναι δομημένο σε τρεις φυλλιούς, θα σας πω πώς, και γενικά διατηρείται συμπαγής μέσω του νόμου του Γιάνν Λαπλάς, δεν ξέρω αν το ξέρετε, που λέει στην ουσία ότι όταν έχει δύο ρευστά με διαφορετικά χαρακτηριστικά, η διαφορά των πιέσεων στη διαχωριστική επιφάνεια είναι ανάλογη της μέσης καμπυλότητας της επιφάνειας. Άρα είναι η διαφορά πίεσης μέσα και έξω, η οποία καθορίζει με την καμπυλότητα και συνεπώς οριοθετεί το σύνολο του καρκίνου. Λοιπόν, η τροφή για τα καρκινικά κύτταρα είναι κυρίως η οξυγόνο ή η γλυκόζη. Λοιπόν, τι γίνεται. Όταν έχεις κάπου έναν όγκο, αναδειγμένο όγκο, έρχεται τροφή από το εξωτερικό και διαχέεται εσωτερικά και καταναλώνεται. Με διάχυση. Άρα δεν τα λέτε αυτό. Είναι, έχει ένα μόνο δρόμο. Το σκέφτεστε όπως δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. Εντάξει, λοιπόν. Με διάχυση λοιπόν μπαίνει μέσα και υπάρχει ένας αρχικός φλοιός όπου υπάρχει αρκετή τροφή για τα κύτταρα να τρώνε, να επιβιώνουν και να πολλαπλασιάζονται. Εντάξει, αυτό λέγεται proliferating division, ας το πούμε παραγωγικός φλοιός. Λίγο πιο μέσα, όταν έχει πέσει η τροφή, υπάρχει δεύτερος φλοιός, ο οποίος μπορούμε να το πούμε αδρανή φλοιό, όπου υπάρχει αρκετή τροφή να τρώνε τα κύτταρα, αλλά όχι αρκετή για να είναι σε κατάσταση να πολλαπλασιαστούν. Και τέλος υπάρχει ο πυρήνας, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, ο οποίος είναι νεκρά πλέον τα κύτταρα και λέγεται νεκροτικός πυρήνας. Λοιπόν, η αύξηση του πληθυσμού των καρκινικών κυττάρων στο εσωτερικό αυξάνει την πίεση και αυτό είναι που δημιουργεί την έκταση. Υπάρχουν ακόμα δύο αναστολής
Ο ένας αναστολέας είναι ο εξής. Τα αποδομημένα υλικά από τα νεκρά κύτταρα στο νεκρωτικό πυρήνα διαχείρονται προς το εξωτερικό και υποτίθενται την τροφή να μπει μέσα. Σε κάποιο βαθμό. Και ένας δεύτερος αναστολέας είναι εξωτερικός αναστολέας, ο οποίος με χημικές ουσίες, με χημιοθεραπεία δηλαδή, διαχέεται μέσα και σκοτώνει τα κύτταρα. Οπότε έχεις τη διάχυση του φαγητού προς τα μέσα. Τον αναστολέα από τα νεκρά κύτταρα, τον αναστολέα από τη χημιοθεραπεία, αν παίρνει φάρμακα ο ασθενής, και συγχρόνως όλα αυτά καταλήγουν στο ποιος νικάει με την πίεση. Νικάει το εσωτερικό ή το εξωτερικό, για να δεις αν θα επεκταθεί ή θα συρρυκνωθεί. Προφανώς οι φυσιολογικές διαδικασίες μύτωσης και απόπτωσης των κυττάρων, αυτές τις λαμβάνεις υπόψη σου, αλλά είναι για τα φυσιολογικά κύτταρα. Λοιπόν, τα διάφορα πρότυπα λοιπόν τώρα που υπάρχουν, αυτό το μοντέλο χρησιμοποιούν γεωμετρικά, αλλά διαφέρουν μεταξύ τους στους ρυθμούς με τους οποίους οι διάφοροι αναστολείς αλλά και η τροφή μεταβάλλονται μέσα στους διάφορους περιοχές. Όλα αυτά λοιπόν που ανέφερα τώρα προφανώς αφορούν έναν απομονωμένο όγκο, ο οποίος δεν είναι σε επαφή με το υπόλοιπο σώμα. Το άσχημο είναι ότι τα πεινασμένα κύτταρα στέλνουν σήμα μέσω των αποδομημένων στοιχείων του νεκρωτικού πυρήνα κατά έξω. Εντάξει. Στέλνουν λοιπόν ένα σήμα σως προς τα έξω, γιατί δεν έχουν τροφή, και ανταποκρίνονται σε αυτή την έκκληση για βοήθεια των υποξικών κυττάρων, με τα επιθύλια κύτταρα τα οποία περιβάλλουν αιμοφόρα αγεία. Στέλνοντας λοιπόν τροφοδοσία προς τα εκεί, δημιουργούν νέα αιμοφόρα αγεία, και αυτό είναι καταστροφή να μην, γιατί τότε δημιουργείται αλληλογένεση και φέρνουν τον όγκο σε επαφή μόνο το υπόλοιπο σώμα, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να κάνει μετάσταση, να πούμε, γιατί μπαίνει μέσα στο σύστημα. Εντάξει. Τα μαθηματικά της αγκυρογέννησης δεν είναι ακόμα γνωστά. Δεν υπάρχει κανένα μοντέλο για την αγκυρογέννηση με αυτό. Λοιπόν, από μαθηματικής πλευράς οι δυσκολίες οφείλονται στο ότι είναι προβλήματα ελευθέρων συνόρων, με την έννοια ότι καθώς εξελίσσεται το φαινόμενο, δεν είναι σταθερά τα σύνορα. Εντάξει. Δεν είναι όπως το σύνορο της σκυράς, δεν είναι μιας πραγματικά στην ίδια κρυμμένη συνήθεια την υπαρογραφία, είναι ένα σύνορο το οποίο κινείται. Λοιπόν, και κατευθύνεται από νόμους, από φυσικούς νόμους, πώς θα καμφθεί και πώς θα επεκταθεί. Ακριβώς επειδή υπάρχουν πολύ δύσκολα αυτά τα μοντέλα, όλοι τα έχουν χρησιμοποιήσει σε σφαιρικά μοντέλα. Δηλαδή σφαιρικός ο κεντρικός νευρωτικός πυρήνας, σφαιρικός φλοιός απ' έξω, σφαιρικός κ. Περιπτής, εντάξει. Αυτό κάνει τα μαθηματικά πιο εύκολα και δεν επενδύει κανένας πολύ χρόνο να πάει σε άλλα πιο ρεαλιστικά μοντέλα, γιατί δεν ξέρει αν αυτό το μοντέλο που χρησιμοποιεί είναι το πραγματικό. Και όταν λέμε για επένδυση χρόνου, μπορεί να χρειαστεί 2-3 χρόνια όπως ξέρετε να δουλεύει για να το λύσει σε κάποια άλλη γεωμετρία. Υπάρχει μόνο μία εργασία η οποία αφορά επέκταση, εξέλιξη όγκου σε υψοειδές και η οποία δεν είναι ακόμα ούτε καν δημοσιευμένη. Και εδώ λοιπόν, ακόμα περισσότερο και από την μαγνητική κεφαλογραφία, υπάρχει ευρύ πεδίο και θα πρέπει να τρέξει πολύ νερό ακόμα για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και σας ευχαριστώ και πάλι την παρέα. Ευχαριστώ τον κύριο Δάσκη για την ενδιαφέρουσα ομιλία του. Υπάρχουν ερωτήσεις πάνω στη διάλεξη. Η μέρα μας τελείωσε. Σας ευχαριστούμε που την παρακολουθήσατε. Όποιος θέλει πληροφορίες, υπάρχουν το site. Στο θέμα του μοντέλου του ηλεκτροκεφαλογραφήματος και μάγκετοκεφαλογραφήματος που πολύ σωστά αναφέρεται ο Δάσος. Συγγνώμη, να διακόψω λίγο. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Θα ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή, τι μαθηματικά εργαλεία χρειάζεται κανείς ώστε να προχωρήσει στη μοντελοποίηση. Λοιπόν, η μοντελοποίηση δεν είναι δύσκολη να την κάνεις, γιατί την κάνουν άλλοι. Το δύσκολο είναι να αναλύσει αυτά τα μαθηματικά μοντέλα. Και αυτά τα μαθηματικά είναι, θα έλεγα, πρώτα έτοιμα τα πια έχουν μήνες. Πρώτα έτοιμα τα πια έχουν μήνες. Για engineering, φυσικό ή μαθηματικό.
Μερικές διαφορετικές εξώσεις είναι. Συγγνώμη. Γιώργο. Για ανάλυση εννοούμε ανελκτικό ρυθμό. Δηλαδή να πάρουμε κάποια προβλήματα. Μπορούμε να τα λέμε. Λύση να τα ερευνήσει αν υπάρχει λύση, αν η λύση είναι μοναδική, αν είναι σταθής, αν εξαρτάται συνεχώς από τις αρχικές συνθήκες και ούτε ερευνήσει.